Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε δοκιμή aftershave. Είναι ένα aftershave το οποίο δεν το ήξερα. Είναι γερμανικό, είναι αρκετά vintage και λοιπόν είναι τα τουφ. Νομίζω έτσι τα προφέρονται, τουφ, με umlaut, τεφ, πιο πολύ. Λοιπόν, είναι δύο γερμανικά aftershave, αρκετά παλιά, είναι κάπου τη δεκαετία του 1920-1930, κάπου εκεί, που βγήκαν. Και θεωρούνται από πολλούς aftershave που δεν έχουν χαλάσει καθόλου, δεν έχουν αλλάξει τις φόρμουλες και τέτοια. Επίσης, βγαίνουν σε δύο. Βγαίνει αυτό το νούμερο ένα, το οποίο είναι χωρίς άρωμα, το για ευαίσθητες επιδερμίδες ας πούμε, και είναι και το νούμερο δύο, το κανονικό ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο, που είναι με βότανα. Τώρα, εδώ πέρα τι γίνεται. Αυτά τα δύο δεν έχουν μόνο διαφορές στο άρωμα, άρωμα χωρίς άρωμα δηλαδή και με άρωμα, είναι και με τα συστατικά τους. Πάμε σε αυτό με τα βότανα. Αρχικά το άρωμα είναι έτσι μοντέρνο, λουλουδάτο και είναι και λίγο βοτανικό, έχει δηλαδή όλα αυτά το άρωμα, έτσι, τις νότες από τα συστατικά. Συγκεκριμένα τα συστατικά είναι αμαμελίδα, είναι καστορέλαιο, είναι καλέντουλα, είναι χαμομήλι, είναι μενθόλι, κεντρικό οξύ και πόσα άλλα τελευταία του αρώματος, αλλά έχει ως κύριο συστατικό εδώ πέρα την αλκοόλη και μετά νερό, άρωμα και όλα τα συστατικά που είπαμε. Εδώ όμως, στο γευαίσθητες επιδερμίδες, έχουμε όλα αυτά, αλλά έχουμε επίσης γλυκερίνη, πανθενόλη. Βασικά νομίζω γλυκερίνη έχουμε και στο νούμερο 2. Ναι, έχουμε και στο νούμερο 2, τέλος πάντων. Έχουμε καλέντουλα, έχουμε χαμομήλι, έχουμε αμαμελίδα, μενθόλη. Έχουμε αρκετά πράγματα. Απλά είναι σε άλλες αναλογίες, δηλαδή μιλάμε ότι το πρώτο συστατικό εδώ πέρα είναι το νερό, δεύτερο το αλκοόλ. Εδώ πέρα έχουμε μια αντιστροφή, ας πούμε, πιο πολύ αλκοόλ παρά νερό και όλο το υπόλοιπο. Το άρωμα τώρα από αυτό δεν υπάρχει. Μυρίζει λίγο τα βότανα, ας πούμε, μέσα τα ίδια τα συστατικά που έχει η συνταγή. Επίσης, βλέπουμε ότι αυτό είναι πολύ πιο σκούρο, το βλέπετε, ενώ αυτό είναι πολύ πιο ανοιχτό. Οπότε εγώ πιστεύω, έτσι πως τα βλέπω δηλαδή, ότι αυτό έχει πιο πολλά από τα ευεργετικά συστατικά που έχουμε μιλήσει, ενώ το άλλο δεν έχει τόσο πολύ, έχει μεν, δεν θεωρείται και σε φάση skin food, λοσιόν, δεν είναι σαν μια τέτοια ας πούμε, αλλά δεν μπορείς να την πεις ότι είναι και ένα μπρουτ ή κάποια αντίστοιχη ας πούμε λοσιόν από σούπερ μάρκετ ή γενικότερα μια λοσιόν η οποία είναι full στο αλκοόλ, στο άρωμα και άντε ένα καστορέλο, μια γλυκερίνη και τέλος. Κατά κάποιον τρόπο αυτά είναι φτηνά και απλά για την Γερμανία, για αυτούς ας πούμε, για αυτό που προσφέρουν, έτσι, δεν θεωρούνται ούτε αρτιζάνικα, ούτε skin food, ούτε τίποτα. Παρόλα αυτά, αυτό θα έλεγα ότι αγγίζει σε μεγάλο βαθμό το κομμάτι των αρτιζάνικων παύλα skin food ας πούμε λοσιών, καθότι έχει πολύ πράγμα, είναι πολύ ωραίο λοσιών και είναι πολύ φτηνά και τα δύο, κοντά στα 4 με 5 ευρώ, κάτω από 5 ευρώ βασικά, και τα βρίσκουμε στο Top Save εδώ πέρα στην Περαία, στη Θεσσαλονίκη, φυσικά και από το ίδρυμα, από το site του. Πραγματικά αξίζει full και αυτό κατά τη γνώμη μου αξίζει λίγο περισσότερο, καθότι δεν έχει και άρωμα, είναι αρκετά skin food όπως είπαμε, πουλωτικές ιδιότητες και τέτοιες full, οπότε μπορείτε να το συνδυάσετε με το αγαπημένο σας σαπούνι. Φυσικά τα πάντα και άρωμα και συστατικά, ακριβώς όπως υπάρχουν στις ετικέτες, υπάρχουν στην περιγραφή κάτω.
Αυτό θα κάνουμε σήμερα, δηλαδή η δοκιμή αυτού, να σας πω λίγο και πώς δουλεύει κατά, βασικά μετά το ξύρισμα, έτσι, αφού παρέλθει το ξύρισμα και τι νιώθεις, ας πούμε, τι ωραία πράγματα γίνονται. Τώρα, τα υπόλοιπα που θα χρησιμοποιήσουμε σήμερα. Wicam 19-12, νυμφαίωτη εγκαιρία, ένα ωραίο καλοκαιρινό αρωματάκι με σίκο κλπ. Θα το συνδυάσουμε με το δικό του το μπάλμα. Θα έχουμε τη μηχανή μας την Razorock, την Game Changer, φορτωμένη με μια Gillette 7 o'clock Super Platinum, τη μαύρη σε πρώτη χρήση. Και το πινέλο μας θα είναι το Razorock το 400 με τον μαύρο, τον Plisoft, το θύσανο. Οπότε, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να φρέξουμε το πρόσωπό μας, να γεμίσουμε και τον μπολ και να ξεκινήσουμε το φόρτωμα του σαπουνιού. Πάμε! Τα γουίκα με βρετανικά σαπουνιά, vegan, αρκετά καλά, παλιά υπήρχαν σε καλές τιμές, τώρα δεν ξέρω καν αν υπάρχουν στην ελληνική αγορά, βάζουμε λίγο νεράκι, απλά το Brexit και γενικότερα όλη αυτή η κατάσταση με την Ευρώπη τα έφαγα λίγο αυτά τα σαπούνια, όπως και το Phoenix Bo, σε κάτι site τα βλέπω κάτι τρελές τιμές να έχουν. Λοιπόν, είμαστε καλά εδώ πέρα, έχουν φορτώσει και αρκετά παραπάνω από ό,τι χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου. Τα Phoenix Bo εδώ πέρα τα βλέπαμε και τα αγοράζαμε και Ελλάδα και στο εξωτερικό, από την ίδια την Αγγλία κοντά στα 15 ευρώ, 18 κάποια special, 20. Τώρα μιλάμε, είναι οι τιμές 35. Εντάξει. Ενώ είναι καλά σαπούνια, όλα αυτά δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι καλά. Δεν είναι κάτι super wow. Το Wicam απ' την άλλη μπορεί να αρέσει σε κάποιον, καθότι είναι ένα από τα καλά φυτικά που μπορείς να βρεις. Αλλά τα Phoenix Bo, για την τιμή που βουλιώνται τώρα, δεν. Μου αρέσει που, όπως και με τα πίτραλον, που μπορεί να έχει ανέβει, μπορεί να μην έχει ανέβει ακόμα το βίντεο, μπορείς να βρεις πολύ οικονομικές προτάσεις με after sale και σε διάφορα αρωματάκια για να κάνεις τη δουλειά σου που λέμε, και με αρκετά καλά συστατικά, με αρκετές καλές ιδιότητες. Και πολλές φορές δεν χρειάζεται να παίρνεις και την λοσιόν, όλα τα έχει σετ. Εντάξει, σε κάποια είναι, σε κάποια αγαπημένα σου σετ είναι ωραίο να το έχεις αυτό, είναι και σε φάση συλλογή. Αλλά τις περισσότερες φορές απλά δεν μπορείς. Και μου αρέσει όταν έτσι το τουφ. Μου αρέσει όταν όλη αυτή η δημιουργή. Πάμε πρώτο πέρασμα με την Game Changer. Κάτσε να καθαρίσουμε λίγο εδώ πέρα. Αν και οι φαβορίτες είναι χάλια και θέλουν διόρθωμα. Τι λέγαμε. Μου αρέσουν που ακόμα και τα απλά τα after save, οι δημιουργοί τους βρίσκουν έτσι το μεράκι. Να μην πετάξουν απλά ένα άρωμα και αλκοόλ και να στο δώσουν. Μου αρέσει έτσι να έχει κανένα συστατικό που να βοηθάει μωρέ το δέρμα.
Δεν είμαι από αυτούς που έχουν προβολικά ξερό δέρμα. Αντέχω και μια αλκοολούχο λοσιόν, αλλά δεν είμαι και από αυτούς που θεωρούν πολύ βαριές κάποιες λοσιόν ή κάποια σαπούνια και επιζητούν πολύ συχνά αυτό το πουδράτο, ας πούμε, αίσθημα. Έχω και λοσιόν οι οποίες είναι τελείως στεγνές. Σε φάση Pinot, Clubman. Μ' αρέσει είναι ότι να βάζω και τα μπάλμ μετά τα σαπούνια. Όχι μόνο σε φάση ξηροδερμίας, παύλα, ωραία, επούλωσης του δέρματος ή αποτροπής ρεθισμών. Ωραία. Το πρώτο πέρασμα πήγε αρκετά καλά. Πάμε να ξεπληθούμε για να πάμε για το δεύτερο. Πάμε. Αρκετός αφρός στο πινέλο, παρόλα αυτά δεν το λες και πολύ σφιχτό, είναι αρκετά αδύναμος. Γενικότερα εγώ δεν είμαι του στυλ να φορτώνει υπερβολικά πολύ και να το δουλεύω πάρα πολύ στο πρόσωπο για να έχω μια δυνατή δομή αφρού. Την άλλη, να τονίσω ότι αν το δουλεύετε πάρα πολύ στο πρόσωπο χωρίς να υπάρχει ήδη αυτή η δυνατή δομή στην αρχή, είναι απλά αέρας. Είναι όμορφο χωρίς να σας προσφέρει τίποτα. Εδώ τώρα σώζει λίγο την κατάσταση ότι είναι δεύτερο πέρασμα και δεν θέλω και τόσο πολλά πράγματα τον αφρό μου. Θέλω μια ψιλολιστρότητα τώρα γιατί τα περισσότερα το έχω πάρει. Πάμε δεύτερο πέρασμα. Επίσης είναι και αρκετά ήπια και γλυκιά οι game changers, οπότε δεν έχω να φοβηθώ κάτι σοβαρό. Και όπως είπαμε πριν με τα τεφ, είναι πολύ ενθαρρυντικό όλο αυτό που κάνουν και γενικότερα βλέπω πολύ ποιοτικά γερμανικά προϊόντα ακόμα και σε χαμηλές τιμές, ακόμα και τα φτηνά τους. Μάλιστα. Ωραία. Και το δεύτερο πέρασμα. Μια χαρά. Πάμε να ξεπληθούμε, να κάνουμε τα αποδό μας από εκεί μας και πάμε να βάλουμε το τεφ. Πάμε για το aftershave. Το κουνάμε καλά. Το στόμι είναι γυάλινο. Δεν έχει πλαστικό στόπερ και τέτοια. Παρ' όλα αυτά θέλει λίγο να βάλουμε το δαχτυλάκι γιατί τρέχει ανεξέλεγκτα. Μια ωραία ποσότητα. Αχ. Το άρωμα που μου βγάζει είναι λίγο σαν χαμομήλι, σαν την αμαμιλίδα, όπως μυρίζει έτσι σκέτη, καθαρή. Μου θυμίζει μόλις πέφτει. Έχει ένα κάψιμο κάπως σαν ψιλοαλκοόλ,
ψιλομενθόλη. Παίζει να έχει και λίγο παραπάνω μενθόλη. Ήδη αρχίζει να δροσίζει από το συνηθισμένο. Η σύσταση στο χέρι δεν είναι λιπαρή, αλλά δεν έχει πολύ αλκοόλ και να εξατμίζεται εύκολα. Όπως άλλα, που με τη μία σχεδόν εξατμίζεται από τα χέρια. Δεν το νιώθεις. Επίσης νιώθεις αυτό το αλκοόλ να είναι... πώς το λένε έτσι. Ξέρετε ποια είναι η αίσθηση, πώς δεν μπορώ τώρα να τη χαρακτηρίσω έτσι εύκολα. Που σαν να στεγνώνει και το χέρι δηλαδή. Εδώ πέρα δεν το βλέπω αυτό. Είναι σαν αν έχετε δουλέψει καθόλου με αθόνερο χαμομηλιού, αθόνερο μαμελίδας, τέτοια πραγματάκια, θα το καταλάβετε αυτό που λέω. Είναι σαν να βάζεις αυτό κυρίως πάνω στο πρόσωπό σου. Εδώ από κάτι δροσιστικό βλέπω μόνο τη μενθόλη και τίποτα άλλο. Κάπου είχα διαβάσει ότι έχει καμφορά, φαίνεται δεν έχει. Εδώ το βλέπω τώρα να στεγνώνει σχεδόν στο πρόσωπο, εδώ στο πάνω μέρος τουλάχιστον. Εδώ πέρα ακόμα είναι ευρεμένο, είναι υγρό. Γενικότερα εγώ το βλέπω σε φάση ψηλό aftershave toner, δηλαδή είναι πολύ ενυδατικό για να το θεωρήσουμε aftershave, aftershave, έτσι, αυτό το δυνατό, το αλκοολούχο, το άρωμα, έτσι. Φυσικά δεν είναι αυτός και ο σκοπός τους, έτσι. Όταν το έφτιαξαν αυτό δηλαδή το προϊόν, αυτό το aftershave δεν είναι ο σκοπός τους να κάνουν ένα αλκοολούχο toner, ξεκάθαρα. Πιστεύω, τουλάχιστον, τι να πω. Γι' αυτό έτσι το ξεκίνησαν. Τώρα βλέπω ότι απορροφήθηκε, είναι μια χαρά. Είναι σχετικά βαρύ, ακόμα και για καλοκαίρι. Δηλαδή το βλέπεις να κρατάει έτσι την ενυδάτωση του προσώπου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι. Παρ' όλα αυτά εμείς θα βάλουμε πιο μετά, όχι τώρα, όμως θα βάλουμε λίγο τέτοιο balm όταν το δω. Να στεγνώνει πιο πολύ, λίγο πιο μετά. Μπορεί, αν προλάβουμε και μέσα στο βίντεο, θα το κάνουμε και μέσα στο βίντεο. Ναι. Λοιπόν, τα τεφ, βοτανικό και το χωρίς αρωματάκι. Ωραίες συσκευασίες, μεγάλες, 100 ml, με ωραία πλαστικά πόματα, ωραία γυάλινα μπουκάλια. Αυτό φαίνεται πολύ ενδυτικό, φαίνεται, το έχω χρησιμοποιήσει κάποιες φορές και όλες το έχω δοκιμάσει. Και αυτό είναι το λίγο πιο δυνατό του, ας πούμε. Παρ' όλα αυτά, δύο πολύ καλές επιλογές. Τσεκάρετε τα, αν μπορείτε. Πάρτε κάποιο από τα δύο. Δείτε τα, πώς σας κάθονται και στο πρόσωπο. Αν θέλετε κάτι λίγο πιο προστατευτικό μεν, αλλά όχι balm, γιατί ενδεχομένως δεν σας κάθονται τόσο ωραία, ή τα θέλετε πιο πολύ για καλοκαίρι, ή θέλετε κάτι λίγο πιο ενυδατικό, αλλά πριν από τον balm, για να κλείσετε λίγο ώρα την επιδερμίδα, να δώσετε ό,τι μπορείτε να δώσετε από μία λοσιόν στο δέρμα για να αναπλαθεί, πιστεύω είναι ό,τι καλύτερο, είναι η δεύτερη καλύτερη επιλογή μετά από skin food λοσιόν σαν αυτήν την Occult ή γενικότερα σαν άλλες, ας πούμε, που υπάρχουν Holy Cow, Ariane Evans, όλα αυτά, αλλά με αλκοόλ, έτσι, για όλα αυτά. Και μετά βάλετε ό,τι θέλετε. Θέλετε να βάλετε κάτι σε στυλ aftershave balm, κάτι σαν να τρώσετε μπέρικα, να βάλετε κάτι σε στυλ Ariane Evans, αυτό το Save Serum, το aftershave serum, που είναι πολύ ωραίο και δεν ξέρω γιατί τα λένε και serum, είναι σαν balm. Ωραίο. Ωραίο. Τέλειο. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Φυσικά, όπως πάντα, like, comment, subscribe. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Να προσέχετε πολύ. Καλά ξυρίσματα. Καλό μας βράδυ.